το έχουμε καταλάβει. Ξεκινήσω με σένα, Ανδρέα, να πάρουμε ένα γρήγορο σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί πάμε σε εκλογές, τι είναι το θέμα των εκλογών? Δεν έχουμε εκλογική ατζέντα, λέω εγώ. Δεν έχουμε, λέτε? Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο? Περιμένετε. Καταρχήν δεν μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα με 117 βουλευτές. Ο Τσίπρας είπε ότι είχε αποφασίσει τις... Μισό λεπτό. Αφήστε τη συνέντευξη του. Μισό λεπτό. Προφανώς δεν μπορούσε. Αλλά είχε πει ότι αποφάσισε τις εκλογές 12 Ιουλίου. Ναι. Πριν συμβούν όλα αυτά. Και κατά τη γνώμη μου, σωστά τις αποφάσισε 12 Ιουλίου, γιατί ο Τσίπρας είχε πάρει μια εντολή στις 25 Γενάρη διαφορετική. Στις 12 Ιουλίου κάνει μια συμφωνία άλλη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι, να το πω, μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, ηθικό και τίμιο, να ξαναπευθύνεσαι και να λες ότι το πράγμα έχει αλλάξει και είναι αυτό, συν μια εναλλακτική πολιτική που μπορεί να διαμορφώσει ταυτόχρονα με αυτό. Νομιμοποίηση της Κολοτούμπας δηλαδή. Αν το βλέπεις έτσι, εντάξει, μπορεί να το πει κάποιος και έτσι. Αλλά νομίζω ότι σωστά ζητάει μια εντολή καινούργια για να κυβερνήσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες πια. Από αυτές που ήλπιζε στις 25 του μήνα του Γενάρη ότι θα κυβερνήσει. Ή μας είπε ότι ήλπιζε. Λέω εγώ, σχολιάζω, σχόλιο κάνουμε. Ναι, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο για χθες. Επειδή και φίλοι είμαστε, να το πω έτσι, και γνωστοί, ας πούμε, μου έκανε χείριστη εντύπωση το να βαντάρουμε τη χειδαιότητα του Ψινάκη που να μιλάει για επιστημόνισσες και να τις λέει αγάμητες. Αυτή η αναπαραγωγή με ενοχλεί πάρα πολύ. Όταν λες αβαντάρουμε, τι εννοείς? Όταν το παρουσιάζουμε ασχολίαστο. Είναι μια χειδαιότητα ο Ψινάκης που κυκλοφορεί. Αλλά και δεν βρέθηκε κάποιος εκεί πέρα να σηκωθεί να φύγει ή να διακόψει τη συναυλία. Δεν μπορείς να μιλάς για επιστήμονες ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Απάντησε όμως ο Υπουργός Τουρισμού. Ο Υπουργός Τουρισμού απάντησε. Απάντησε δύο μέρες μετά. Ναι, το θέμα είναι να απάντησε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν απάντησε. Έτσι είναι. Απάντησε 24 ώρες. Αλλά εμένα με ενοχλεί όταν η τηλεόραση αναπαράγει αυτή τη χειδαιότητα. Για χειδαιότητα μιλάμε. Και δεν είναι μόνο, αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο, να απαντήσεις. Καλό πράγμα ο λόγος. Αυτό που μετράει είναι οι στάσεις. Τη στιγμή εκείνη ίντουσαν εκεί για να απολαύσουν το Πανσέλινο και το πρόγραμμα κτλ. Επώνυμοι άνθρωποι. Όταν ακούς κάτι να συμβαίνει, δεν πας να τσακωθείς. Με τον Ψινάκη πάντως δεν είναι δύσκολο να τσακωθείς. Αλλά μπορείς να φύγεις και να κάνεις δηλώσεις μετά. Οι στάσεις είναι αυτές που μετράνε. Στάσεις και παραμονή. Έτσι. Και θα πάμε στη συνέχεια ενδεχομένως. Ναι, και οι στάσεις θα κρίνουν. Δεν είναι το διακύβευμα των εκλογών του Ψινάκη. Σεπτεμβρίου. Ούτε το θέμα των εκλογών του Ψινάκη. Όχι, αλλά δείχνει τα όρια. Τα όρια είναι σημαντικό πράγμα. Είναι ο Ψινάκης είναι ένας. Χωρίς να θέλω. Εμείς το κριτικάραμε χθες εδώ, γιατί δεν ήταν οι εκφράσεις. Δεν είναι πρέπουσες εκφράσεις, δεν το συζητάμε. Και δεν είναι πρέπουσες εκφράσεις για έναν εκλεγμένο. Όμως εκλεγμένος είναι, κρίνεται. Θα κριθεί από, από τον κόσμο του Μαραθώνα που τον εξέλεξε δήμαρχο. Εντάξει. Απλώς το θέμα είναι να μην χαριεντιζόμαστε τώρα. Ότι δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν υπάρχει καμία συζήτηση με αυτό. Κύριε Παγιανίδη, έχετε καταλάβει εσείς ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Γιατί πάμε σε εκλογές? Για μένα είναι πάρα πολύ απλό.